14 λοιπόν έχει ο μήνας του 2016 του Δεκέμβρη. Εδώ βλέπουμε την Ίω, νήσος Ίως. Δεν είμαστε εκεί όμως, καμία σχέση, απλά τη βλέπουμε έτσι. Έχουμε έρθει εδώ στο φίλο μας, στη Σαντορίνη. Εδώ είμαστε, βλέπουμε και τα κουμάσια. Και στο βάθος το φίλο μας τον Πέτρο. Εδώ έχει τα Περιστέρια. Πέτρο, έτοιμος είσαι? Έλα ξεκίνα, πέτα Πέτρο. Θα μας βάλει εδώ μια ομάδα. Από γεματάκι είναι, έχει 5-6 μποφόρα αέρα. Άπνια λέει, είναι εντάξει, τι θα κάνω. Έτσι είναι εδώ τα κόλπα. Αυτά να τα δουν μερικοί εδώ που λένε ότι τα πουλιά δεν πετιούνται με 5 και με 6 μποφόρ και με 7. Ακούγεται το θόρυβος και στη μηχανή. Μόνο μην πάνε από τη μεριά του ήλιου. Ωραία είναι η μεριά, far west, αλλά πάρα πολύ δυνατός αέρας. Για μας που δεν έχουμε μάθει. Τώρα για αυτός εδώ λέει είναι φυσιολογικός ο καιρός αυτός. Normal. Όπου φάγανε κοπάνημα, ε. Πιάσανε τα βουνά της Σαντορίνης. Μπράβο στον Πέτρο, ναι, είναι πολύ καλός κύριε. Κοιτάξτε, με τόσο δυνατό αέρα και τα πουλιά, κοίτα κόντρες. Πω ρε κόντρες. Και ωραία Περιστέρια, εδώ κοίταξε. Μπράβο Πέτρο. Η εικόνα μιλάει μόνη της. Επαναλαμβάνω, έχει λέει μόνο 6 μποφόρ. Από τα 8 και πάνω λέει είναι απαγορευτικό, τότε σταματάνε να πετάνε. Και είναι όλα κλαρίνα, ε. Έχει πάρει από τον Κλαρινίδη Περιστέρια, τον Πόντιο. Έχουμε και πλάνο το σύννεφο πίσω, μπράβο. Τα ζουμάρουμε και λίγο εδώ, έτσι να τα φέρουμε λίγο κοντά, ναι. Κρεμαστά Περιστέρια έχει, μπράβο ρε, με τέτοιο καιρό και δείχνουνε. Ωχ, θα τα χάσει. Θα τα χάσει και θα τον πάρουμε στο λαιμό μας, το φίλο μας τον Πέτρο. Εγώ του είπα να μην τα πετάξω, αυτός μου λέει όχι θα τα πετάξω λέει. Είναι λέει παντός καιρού αυτά. Πετάνε μόλις οι καιρικές συνθήκες. Εντάξει, επαναλαμβάνω, στη Σαντορίνη είμαστε. Η καιρή εδώ είναι πολύ δυνατή. Και τα πουλιά είναι εκεί κλαρίνα, ε. Πω. Δεν αλλάζουν καθόλου φτερό. Πάει για την επιστροφή τώρα, ναι. Μιλάμε τώρα, κοιτάξτε, έχουν πάει εκεί, έτσι. Κάνει και το κάλεσμα, για να δούμε. Πάμε πάνω, να βάλανε. Όλα έρχονται. Το πέσω. Και βαζούρες, πλάγιες, ναι. Ασταμάτητα. Έρχεται ένα κοπάδι τώρα, αυτά είχαν τραβηχτεί πολύ. Πάω, πω, κοίτα, για πολύ μέσα μιλάμε. Κάτσε να τα ζουμάρω λίγο. Και έρχονται, έχω ψηλά, έρχονται όλα. Και πέφτουνε και το λιώμα δεν έχουνε. Τι έγινε ρε εσύ. Είχε βάλει πολλά, ε.
Δεν σταματάνε τα πουλιά καθόλου. Δεν έχω σταματήσει καθόλου να τραβάω. Όπινα και να οντού. Πρέπει να έρθουν όλα. 4-5 έχουν μείνει ακόμα. Τα πολύ ψηλά σπάνε και αυτά. Ήρθανε και τα τελευταία. Και έκλεισε η παράσταση. Περίπου γύρω στα 40 δευτερόλεπτα κάνανε. Πάμε να τραβήξουμε και λίγο μέσα. Πάμε να τα δούμε και λίγο μέσα τα πουλιά. Άξιζε πράγματι τον κόπο, ναι, ήταν φοβερή η μεταξιά. Με αυτές τις καιρικές συνθήκες και πήγαν εκεί. Το είδαμε και αυτό στα Περιστέρια. Χρώματα είναι αυτά. Έχει και στα αυτιά. Χρώματα και αρώματα. Και μελιά έχει, μπράβο, μπράβο, μπράβο. Τα πουλιά ήταν όρθια και ήρθανε ράμα. Ωραίος ο Πέτρος στη Σαντορίνη. Και αυτό στα μοντέλα του 2017 δεν θα μας φετάει. Είμαστε στις αρχές του Δεκέμβρη, του 16. Και έχει λέει ακόμα καμιά δεκαετία κουμάσια. Τώρα είμαστε στην αρχή. Μέχρι να λαδιάσει θα πετάμε Περιστέρια. Θα δείτε πολλά πράγματα εδώ και πολλές εκπλήξεις. Πάμε παρακάτω. Τώρα θα δούμε την πεταξιά number 2, η δεύτερη πεταξιά. Επαναλαμβάνω, είμαστε στο φίλο μας τον Πέτρο, στη Σαντορίνη. Πέταξε την πρώτη ομάδα, τώρα θα πετάξει τη δεύτερη. Να, τώρα τα βγάζει έξω. Το δεύτερο κοπάδι. Πάντα θα λέω τη δύναμη του καιρού, γιατί το εντυπωσιακό εδώ είναι ο καιρός, τίποτα άλλο, ο αέρας που λέμε. Σαντορίνη. Πετάμε με 7 μποφόρ, με 8. Σήμερα λέει πολύ καλό καιρό, 6 μποφόρ. Για να δούμε. Πέταξε κάτι χρώματα πριν, τώρα θα πετάξει τα σταυτιά. Να, τα ξεκίνησε, τα κοπανάει βέβαια καιρό, τα βαράει. Βλέπουμε. Πω. Δεν μασάνε όμως αυτά. Μπράβο, μπράβο. Ακούτε τον αέρα πως φυσάει. Δεν τον βλέπουμε, αλλά τον ακούμε το καιρό, έτσι. Εδώ βλέπουμε το κοπάδι, από γεματάκι είναι, επαναλαμβάνω. Κάνει πολύ κρύο, τσουχτερό, ας έχει έτσι λίγο ήλιο. Και τα πουλιά πετάνε έτσι, σε αυτό το στυλ εδώ που βλέπετε. Ακίνητα τα μπέλες, όρθια ψηλά φτερά. Και τα λοιπά. Βλέπετε μόνοι σας τώρα, εγώ να μιλώ και πολλά λόγια. Δεν υπάρχει Περιστέρι που να κάνει στροφή εδώ, δεν υπάρχει. Βλέπουμε το κοπάδι σύσσωμα, τα ζουμάρω και λίγο να δούμε και από κοντά, ναι, αυτά είναι. Και άμα τα ανοίξω λίγο θα δείτε το κοπάδι όλο να δω. Βέβαια μιλάμε τώρα για πολύ καιρό, έτσι. Χαμός γίνεται, μιλάμε έχει ένα καιρό, άστα να πάνε, κάτσε καλά που λέμε. Πάνε όμως αυτά εδώ, δεν μασάνε. Τα καρφώρι λέμε, με αυτόν τον καιρό πάει και τα σβήνει. Ήδη έχουν πατήσει, λέει, τα πουλιά. Στον χρόνο αυτό να είναι, βέβαια και με τη δύναμη του καιρού πήγαν εκεί, σε αυτό το συννεφάκι. Εύκολη στόχη, ακίνητα είναι και πετάνε έτσι, κύριε. Μάλιστα, δεν είμαστε στην Κοζάνη, είμαστε στη Σαντορίνη αυτή τη στιγμή. Θα του πω να τα ρίξω, θα τα χάσει, πού πήγανε. Ρίχτα! Μπράβο, ναι, τα ρίχνει. Πω, έχει βάλει, για να δω. Τι έγινε, ρε. Πω. Χαμός το ίσιωμα.
πέφτουνε και το λιώμα δεν έχουν κι αυτά. Έχει δυναμώσει τώρα ο αέρας πιο πολύ. Τώρα πρέπει να έχει πιο πολύ ακόμα. Κεράμα, ε. Χωρίς μακαρονάδες, χωρίς τίποτα. Τώρα ήρθαμε από κάτω ακριβώς. Και πιάνουμε και τα τελευταία 4-5 που έχουν φύγει πολύ πίσω. Κάτσε να τραβήξουμε και αυτά λίγο μέσα. Δεν πεινάνε καθόλου, ε. Αυτά είναι τα πουλιά της Σαντορίνης. Σαντορίνια. Όλα αυτά έχει βάλει, ε. Τι και ωραία μελιά βλέπω εδώ. Κάτσε εκεί, ρε. Το ξέρω δεν τράβει. Πολύ ωραίο και σε εμφάνιση και σε επέταγμα. Επαναλαμβάνω, δεν είμαστε ούτε στην Κοζάνη ούτε στη Βέρεια. Στη Σαντορίνη είμαστε. Στο φίλο μας τον Πέτρο εδώ. Πάμε να δούμε τώρα και το άλλο το κουμάς. Έχουμε δει δύο τώρα. Θα δούμε λέει κι άλλα. Μας φιλάει κι άλλες εκπλήξεις. Λοιπόν, Πέτρο, συγχαρητήρια, ρε φίλε. Ειλικρινά, ήσουν η έκπληξη εδώ. Εγώ πρώτη φορά έρχομαι στη Σαντορίνη, δεν έχω ξαναέρθει. Δεν πίστευα ότι θα δω αυτά τα πράγματα. Και πιο πολύ δεν είναι τα περιστέρια, είναι ότι τα πέταξε με τέτοιο καιρό. Δηλαδή, σε άλλα μέρη, με αυτόν τον καιρό, ξέρεις τι κάνουν οι περιστεράδες. Βάζουν ένα λοκέτο και βάζουν και άλλο ένα να μην ανοίξει το άλλο. Και εσύ μας πέταξε περιστέρια. Όλοι οι χαβάδες που έκανες ήταν ο ένας καλύτερος από τον άλλον. Και το πιο εντυπωσιακό ήταν το πεσό. Δηλαδή εκεί που πηγαίνουν τα πουλιά, βέβαια τα έχεις μάθει και πάνε έτσι τώρα. Έτσι, γιατί δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Δεν το βλέπεις εύκολα. Εδώ άλλοι πετάνε πάνω το κεφάλι τους και δεν πέφτουνε. Εσένα είχαν πάει τα πουλιά 2 χιλιόμετρα και βουτάγανε πλάγια. Ειλικρινά από μένα συγχαρητήρια, ρε φίλε. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Παναγιώτη. Εδώ έτσι είναι η καιρή στη Σαντορίνη. Σπάνια να κάνει. Ένα-δύο μποφόρ, η κυρία εδώ είναι πάνω από 4. Τι δύο μποφόρ. Συνέχεια. Εδώ με 5-6 είναι άπνοια για εσάς, από ό,τι μου πες. Πάνω από 4 μποφόρ, εδώ είναι η κυρία, ναι, συνέχεια, ναι. Όλο το χειμώνα. Μπράβο, ναι. Το είδα και εγώ. Πιστεύω να αρέσανε στα παιδιά. Εδώ, αυτά πετάμε εμείς εδώ στη Σαντορίνη. Πιστεύω, ναι, να αρέσανε. Έχουμε καλές γιορτές και υγεία σε όλο τον κόσμο. Καλές πεταξίες σε όλους τους χομπίστες για το 2016 και μετά για το 2017 που θα μπει. Αυτά έχω να πω. Υγεία και αγάπη σε όλο τον κόσμο. Και από μένα συγχαρητήρια. Ευχαριστώ, Παναγιώτη. Γεια σας, Παναγιώτη.